Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό, υπόθεση της κατηγορουμένης από την Πάτρα, σε εξέλιξη σήμερα με τον Αλέξη Κούγια να είναι έτσι στη δικαστική αίθουσα. Έτσι είναι, Ζήνα, και όχι μόνο είναι παρόν ο κύριος Κούγιας, αλλά μετά τα όσα έγιναν χθες, όπου ήταν σε άλλο δικαστήριο, ζήτησε μέσω των συνεργατών του να διακοπεί η διαδικασία και αυτό δεν έγινε δεκτό από την έδρα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Κούγια και σε δηλώσεις που μας έκανε εδώ, αλλά κυρίως και μέσα στο δικαστήριο. Επί περίπου μία ώρα ανέπτυσε τη διαμαρτυρία του προς την πρόεδρο του δικαστηρίου. Στάθηκε στο ότι η πρόεδρος αμφισβητεί την ηθική και την αξιοπιστία του, ότι κακώς πήρε τηλέφωνο σε άλλα δικαστήρια για να διασταυρώσει αν όντως δικάζει αλλού, όπως είχε πει χθες, ότι έχουν ήδη θεωρήσει ένοχη την κατηγορούμενη, ότι επιφυλάσσεται να κάνει αίτηση εξαίρεσης κατά της Προέδρου, είπε σε μία αποστροφή του λόγου του, ενώ αναφέρθηκε μέσα σε όλα και στην εκπομπή, κάνοντας λόγο για τηλεδίκες που διεξάγονται. Κάπως με αποκαλεί το τελευταίο διάστημα, κυραζίνα. Βλέπω οικειότητα προς το πρόσωπό μου, ο κύριος Κούγιας. Και ο πρασινοπαπούτσης. Να πίνουμε μαζί καφέ. Κυραζίνα και ο πρασινοπαπούτσης κάνουν τηλεδίκες μέσα από την τηλεοπτική τον είπε τους το Ντόνο, πρασινοπαπούτσης. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Η πρόεδρος, να σου πω ότι απάντησε, δεν άφησαν απάντητα όλα αυτά. Είπε ότι από χθες είχε δοθεί σαφώς η συγκεκριμένη μέρα και δεν είχε ειδοποιηθεί, δεν υπήρχε διαδικασία για να ειδοποιηθεί το δικαστήριο ότι δεν θα μπορεί να είναι ο κύριος Κούγιας. Και είπε επίσης ότι μας κατηγορείτε ότι μεροληπτούμε εναντίον σας, ενώ το αντίθετο μπορεί να πει κάποιος, ότι έχουμε δώσει τόσες δυνατότητες στην υπεράσπιση για να μπορέσει να βολέψει και τις υπόλοιπες δίκες που έχει ο κύριος Κούγιας. Μόλις τελείωσε αυτή η ένταση, προχωρήσαμε. Να σε ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Η κυρία Ζήνα και ο πρασινοπαπούτσης, πού αναφέρθηκαν, εντός της δικαστικής αίθουσας ή εκτός? Εντός της δικαστικής αίθουσας. Την ώρα που ανέπτυσε τη διαμαρτυρία του, είπε ότι η γυναίκα αυτή, η κατηγορουμένη, βρίσκεται στο δόντελιο του κατηγορουμένου, κυρίως λόγω κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών, μεταξύ των οποίων η δική μας. Αυτό είπε ο κύριος Κούγιας. Της κυρίας Ζήνας και του πρασινοπαπούτσης. Ναι. Στη συνέχεια της διαδικασίας, βέβαια. Πάντως, το τελευταίο διάστημα έβγαλε και δελτίο τύπου για την κυρία Ζήνα για μια εκπομπή που αναφέρθηκε ότι κάναμε, αλλά δεν κάναμε. Μπορεί να την έκανε η κυρία Κατερίνα, ο κύριος Γιώργος, η κυρία Τατιάνα, ο κύριος Ευαγγελάτος, αλλά η κυρία Ζήνα δεν την έκανε. Άμα τον δεις, σφύρα του. Δεν το έκανε η κυρία Ζήνα. Να βγάλει ένα άλλο. Εκτιμένη ταχύτητα ήταν. Μην αγχώνεσαι. Έχει κάνει όλες αυτές τις εκπομπές, κυρία Ζήνα. Ξέρεις, αυτό με ανεβάζει. Δηλαδή θεωρώ ότι αν σε αυτές τις εκπομπές εγώ κυριαρχώ, είναι πραγματικά. Είναι καλό. Κυρία Ζήνα. Ναι. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε? Ναι, να πούμε μια κουβέντα, γιατί στη συνέχεια ο κύριος Αναστασάκης Αριστίδης βρίσκεται στο βήμα του μάρτυρα για αρκετή ώρα. Γενετιστής στο επάγγελμα, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να διεξάγει τον γενετικό έλεγχο στην κατηγορούμενη και το Μάνο Δασκαλάκη. Όπως είπε, δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα που να φαίνεται ότι επηρέασε τη μικρή Τζορτζίνα. Είπε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες ασθένειες οι οποίες δεν εκδηλώνονται και μπορεί να μην φανούν στο γενετικό έλεγχο. Και αυτό το οποίο είπε είναι ότι δεν φαινόταν να έχει κανένα πρόβλημα η Τζορτζίνα. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό το οποίο έπαθε. Σαν έπαθε ένα τροχαίο το μυοκάρδιο, όπως είπε, σαν ένα ξαφνικό δηλητήριο να κατέστρεψε τα κύτταρα. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν σε καμία εξέταση. Αυτό το είπε ο κύριος Αναστασάκης. Ναι. Βεβαίως, ναι. Ο κύριος Αναστασάκης είπε ότι ήταν εντελώς ξαφνική η εξέλιξη του παιδιού και ο θάνατος του παιδιού. Πάντως, σε μια διακοπή της διαδικασίας, αξίζει να σας πω αυτό για το τέλος, ότι η κατηγορουμένη μητέρα από την Πάτρα πλησίασε τον κύριο Αναστασάκη, τον αγκάλιασε και ο γιατρός της είπε «κουράγιο». Κορίτσι μου, αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε πολλές φορές, μάλιστα, κουράγιο. Αυτή η υπόθεση με έχει συγκλονίσει. Ήταν η ατάκα του κυρίου Αναστασάκη, η οποία, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση, με την έννοια ότι σε όλη την κατάθεσή του πριν είχε, αυτά τα οποία είχε πει δεν ήταν υπέρ της κατηγορουμένης. Και αύριο καταθέτει ο κύριος Ηλιάδης. Αύριο είναι προγραμματισμένη η κατάθεση του κυρίου Ηλιάδη. Βέβαια, ο κύριος Κούγιας έχει πει ότι αύριο δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Οπότε περιμένουμε με το τέλος της σημερινής διαδικασίας να δούμε τι θα γίνει τελικά. Όποτε μπορεί, ναι, εντάξει.